τεράστια ανατροπή. Οι επενδυτές προετοιμάζονται για το νέο νόμισμα των BRICS που θα φέρει την αποδολαριοποίηση. Πότε θα κυκλοφορήσει? Τα κράτη της ομάδας των BRICS λοιπόν ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ένα νέο νόμισμα για να ανταγωνιστούν το δολάριο των ΗΠΑ και το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα που βασίζεται σε αυτό, και πρόσφατα ανακοίνωσαν σχέδια για ένα σύστημα πληρωμών που βασίζεται στην τεχνολογία του blockchain. Τα κράτη BRICS, που αρχικά αποτελούνταν από την Βραζιλία, την Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και την Νότια Αφρική, επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα νέο αποθεματικό νόμισμα που θα υποστηρίζεται από ένα καλάθι των αντίστοιχων νομισμάτων τους. Το νέο νόμισμα των BRICS θα επέτρεπε σε αυτά τα κράτη να διεκδικήσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία, ενώ παράλληλα θα ανταγωνίζονταν το υπάρχον διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η Ρωσία και η Κίνα, μέλη των BRICS, ήταν οι πρώτες που σκέφτηκαν την ιδέα της δημιουργίας ενός νέου νομίσματος BRICS για να τερματιστεί η υπεροχή του δολαρίου ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο, δήλωσε ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος του Προέδρου Πούτιν για την εξωτερική πολιτική και πρώην πρέσβης της Σοβιετικής Ένωσης και της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον. Ρώσος διπλωμάτης, μιλώντας στο πρακτορείο ΤΑΣ, δήλωσε ότι ο σχηματισμός ενός νέου νομίσματος των BRICS είναι σημαντικός για να τερματιστεί η υπεροχή του δολαρίου ΗΠΑ στην διεθνή αγορά. Από τις δηλώσεις αυτές ξεκίνησε μία ανάλυση από το Watcher.guru για τα πιθανά ωφέλη των χωρών και την ζημία των ΗΠΑ. Στόχος πλέον είναι η αποδολαριοποίηση. Το τρέχον σύστημα κυριαρχείται από το δολάριο, το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το 90% του συνόλου των συναλλαγών νομισμάτων. Μέχρι πρόσφατα, σχεδόν το 100% των συναλλαγών πετρελαίου γινόταν σε δολάριο ΗΠΑ. Ωστόσο, το 2023, το 1/5 των συναλλαγών πετρελαίου φέρεται να πραγματοποιήθηκε με νομίσματα εκτός δολαρίου. Κεντρικό στοιχείο αυτής της συνεχιζόμενης κατάστασης είναι ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα, καθώς και οι κυρώσεις των ΗΠΑ στην Κίνα και την Ρωσία, εν όψη των γεωπολιτικών εντάσεων που προκλήθηκαν μετά την ειδική στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ο Λευκός Οίκος, που πίεζε κυρώσεις κατά των αναπτυσσόμενων χωρών, είναι αυτός που οδήγησε αρχικά στην ιδέα της αποδολαριοποίησης. Εάν τα κράτη της ομάδας των BRICS δημιουργήσουν πράγματι ένα νέο αποθεματικό νόμισμα, αυτό πιθανότατα θα επηρεάσει σημαντικά το δολάριο, οδηγώντας ενδεχομένως σε μείωση της ζήτησης ή σε αυτό που είναι γνωστό ως αποδολαριοποίηση. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.